Ξεκίνησαν νωρίς τα προβλήματα λήψη υδρείας σε περιοχές του Δήμου Ιαννητών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες έρχονται ωστόσο να προσθεθούν στις ανεπάρκειες του δικτύου ύδρευσης. Τα προβλήματα στην κρύα τις τελευταίες ημέρες τέθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την προημερήσια διάταξη συζήτηση με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ Γιώργο Παπαδιώτη να ζητά από τους πολίτες λελογισμένη χρήση του νερού αφενός και αφετέρου να αναφέρεται σε παρεμβάσεις και έργα που πρέπει να γίνουν και τα οποία ωστόσο θα απαιτήσουν τουλάχιστον μία τριετία. Το ζήτημα της ύδρευσης είχε τεθεί και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο από τον επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης Δημήτρη Παπαγεωργίου, με τον κύριο Παπαδιώτη τότε να αναφέρεται σε υποδομές που δεν φρόντισε να κατασκευάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Θέλω να σας υπενθυμίσω και να καταθέσω στα πρακτικά ότι επιθυμίας της παράταξής μας του Μωυσή Λισάβ, δηλαδή και της δικής μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπεγράφει σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση παροχομέτρων σε 29 γεωτρήσεις 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπεγράφει η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση 11.900 σύγχρονων ψηφιακών υδρομέτρων. Ολοκληρώθηκε το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης 68 σταθμών τηλεπαρακολούθησης των υποδομών ύδρευσης. Ολοκληρώθηκε το Interreg Save Water, με το οποίο χαρτογραφήθηκαν και αποτυπώθηκαν σε πλατφόρμα GIS 60.000 υδρόμετρα και πιλωτικά υδρόματα κλπ. Καθαρίστηκαν όλες οι δεξαμενές του λικανοπεδίου. Προμηθευθήκαν οι λαμπτήρες UV για τον καθαρισμό του νερού στην κρύα, που από χρόνια δεν δούλευαν. Επιλύθηκαν χρονίζοντα προβλήματα ίδρυσης Αγία Μαρίνα Κρανούλα, Δρίσκο, Μανολιάσα, Κυπαρίσια, Περίβητος, Μάρμαρα, Σαράβα, πλατεία Πάργης, όπου αντικαταστάθηκε το πάλι το δίκτυο και στο νησί. Εγκρίθηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άδειας χρήσης νερού για τις υδροληψίες της κεντρικής Κρύα και Αγία Μαρίνα. Και έγινε αυτή η τέταρτη γεώτρηση, την οποία σήμερα με χαρά μάθαμε ότι ηλεκτροδοτήθηκε σήμερα. Και εκτός από τους πυροσβεστικούς κρουνούς, δεν θέλω να αναφερθώ στην καταμέτρηση περιφερειακά των υδρομέτρων, η πλατφόρμα, η data, όλα αυτά είναι έργα υποδομής, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας το έργο το μεγάλο του βιολογικού καθαρισμού που ολοκληρώθηκε. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ιωάννινα 2023, Βασίλης Κοσμάς, απούσης της επικεφαλής Τατιάνας Καλογιάννη, καταθέτοντας και σειρά προτάσεων για την οριστική επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης. Πλήρης εξυγχρονισμός του αντιλιοστασίου της Κρύας και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για την αντιμετώπιση των πιθανών διακοπών ηλεκτροδότησης από τον ΔΔΕ. 2. Θέση σε λειτουργία του δεύτερου αντιλιοστασίου που είναι ακριβώς δίπλα από το παλιό αντιλιοστάσιο της Κρύας που διαθέτει και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. 3. Πλήρης επισκευή του αγωγού διατομής 300 χιλιοστών που ξεκινά από το δεύτερο αντιλιοστάσιο και φτάνει στη δεξαμενή στο μικρό Μπιζουνάκι για να υδροδοτηθεί η περιοχή Καρδαμιτσίου, Μελάνδρου, Νέας Ζωής και λοιπόν άλλων περιοχών. 4. Αξιοποίηση και των 4 γεωτρήσεων στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας με ταυτόχρονη προστασία έναντι διαφόρου κινδύνων του γηπέδου που είναι εγκαταστημένες. Σήμερα λειτουργεί μόνο η μία γεώτρηση και ο χώρος δεν είναι επαρκώς περιφραγμένος. 5. Αντικατάσταση των παλαιών αγωγών υδροδότησης. 6. Σύνδεση όλων των ανενεργών προσφάτως κατασκευασμένων δικτύων με τα υδρόμετρα των περιοχών από τις οποίες διέρχονται. 7. Αντικατάσταση υδρομέτρων που εμφανίζουν διορρέες ή δεν λειτουργούν. Και βεβαίως άμεση προτεραιότητα πρέπει να δοθεί ανεξαρτήτως των προαναφερομένων στη συγχώνευση των δύο φορέων ΔΕΙΑΗ και ΣΥΔΙ. Την άμεση επίλυση των προβλημάτων στην Κρύα και μάλιστα δίνοντας προθεσμία 10 ημερών ζήτησε η επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Όλη Τσουμάνη καλώντας τη Δημοτική Αρχή να μην επικαλείται την ατομική ευθύνη. Το επόμενο δεκαήμερο να λύσετε το πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι χωρίς νερό και εν μέσω καύσωνα κανένας άνθρωπος και να συζητάτε για κλιματικά ουδέτερες πόλεις και να κάνετε γκλαμουράτες διαφημίσεις. Είναι απαράδεκτο. Απαντήσεις στα θέματα που τέθηκαν από την αντιπολίτευση έδωσε ο κύριος Παπαδιώτης. Οι υποδομές μας είναι ανεπαρκείς. Και δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως τα χρόνια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής δεν έγινε
καμία προετοιμασία σε αυτή την κατεύθυνση, ούτε κανένα ουσιαστικό έργο στον τομέα της σύνδρευσης. Καμία. Όπως αναφέρατε, τα έργα τα οποία υλοποιήθηκαν και είπαμε θα χτίσουμε πάνω σε αυτά, θα σας αναφέρω κι εγώ ελλείψεις τραγικές που έχουν σήμερα επιπτώσεις στην ίδρυψη του λεκανοπεδίου. Τα είπε ο κύριος Κοσμάς. Στην καρδιά της σύνδρευσης που είναι το αντλιοστάσιο της Κρίας, δεν έχει μπει ούτε μία βίδα. Στο θέμα του νέου αντλιοστασίου που υδροδοτούσε τη Δεξαμενή στην περιοχή του Αγίου Άννη, που θα λύναμε τα προβλήματα σε Καρδαμίτσα και σε περιοχή της Ολυμπιάδας και Μελάνδρων. Σας πληροφορώ ότι είναι πάνω από 10 χρόνια που δεν λειτουργεί. Καλά, ας πούμε αυτά είναι σοβαρά. Αλήθεια, σε ποιον θα καταλογίσουμε ευθύνες που 4 δεξαμενές κατασκευασμένες εδώ και περίπου 10 χρόνια ακόμη σήμερα δεν λειτουργούν. Άρα λοιπόν, να ξέρετε, μέσα στις επόμενες 10 μέρες που είχε την ευγενή καλοσύνη να μας παραχωρήσει η κυρία Τσουμάνη, θα καταφέρουμε να δώσουμε λύση όσα μπορούμε σε αυτά τα απλά καθημερινά θέματα που δυστυχώς δεν τα αγγίξατε. Για τα υπόλοιπα, κυρία Τσουμάνη, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας. Απαιτείτε, ακούστε με, απαιτείτε σύμφωνα με το σχεδιασμό και με την πραγματικότητα απαιτούνται τουλάχιστον μία τριετία για να δρομολογηθούν σοβαρές επεμβάσεις στο δίκτυο ίδρυυσης. Και μάλιστα με ένα στρατηγικό σχεδιασμό, που θα προβλέπει αυτό που δεν υπάρχει σήμερα ούτε στο μυαλό κάποιον. Και δυστυχώς δεν υπήρξε ούτε στις διοικήσεις. Να υπάρχουν στοιχειώδεις εναλλακτικές εφεδρικές πηγές είτε ενέργειας είτε υδροδότησης. Έκκληση στους συμπολίτες μας. Προτεραιότητα έχει η ίδρυυση. Προτεραιότητα έχουν οι ανάγκες των ανθρώπων. Σε δεύτερη μοίρα έρχεται η άρδευση. Είναι έγκλημα να χρησιμοποιούμε σήμερα νερό ίδρυυσης για να αρδεύουμε τους κήπους και τα χωράφια μας. Είναι έγκλημα απέναντι στους συμπολίτες. Έκκληση λοιπόν για ορθολογική και λελογισμένη χρήση του νερού. Εδώ είμαστε να κριθούμε και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας για αυτό τον ευαίσθητο τομέα που λέγεται υδροδότηση των Ιωαννίνων.